Δύσκολο θα είναι το φετινό καλοκαίρι για την Ανατολική Κρήτη με φόντο τις ανησυχητικές αυτές εικόνες στο φράγμα Ποσελέμη. Ανησυχητικές εικόνες στο φράγμα Ποσελέμη. Η στάθμη έχει πέσει κατά 16 μέτρα ενώ έχει αποκαλυφθεί σχεδόν όλο το χωριό. Ό,τι αδειάζει κατεβαίνει κάτω, τελειώνει. Φτιάχνει ζωτρίσια, πίνουμε από νερό. Το νερό το πούμε νεράκι. Αν δεν βρέξει, η ζωτρίση δεν ξέρω αν σταματήσει να έχει νερό. Μέχρι τώρα δεν το ληφθήκαμε ποτέ, αλλά στενοχωρούμαστε γιατί το φράγμα κατεβαίνει. Μόλις 8 εκατομμύρια 800.000 κυβικά νερού με την πληρότητα να αγγίζει το 35%. Τίποτα δεν θυμίζει τα εντυπωσιακά πλάνα από την υπερχείληση του φράγματος στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022, οπότε σημειώθηκε η τέταρτη υπερχείληση. Μάιος του 2023. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα στο φράγμα Ποσελέμη, με τις μειωμένες ποσότητες νερού να είναι μονόδρομος για τους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, οι οποίοι ενεργοποιούν γεωτρήσεις για να μην πουν οι πολίτες το νερό νεράκι. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε όσο μπορούμε πιο καλή ορθή διαχείριση και αυτοσυγκράτηση. Οι ποσότητες που παίρνουν ήδη η ΔΕΙΑ Χερσονήσου και η Αγίου Νικολάου είναι βιωμένες και είναι σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Η ΔΕΙΑ Ηρακλείου έχει λίγο καθυστερήσει γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα στα δίχτυά της. Όμως από Δευτέρα θα γίνει και εκεί η μείωση των ποσοτήτων. Ναι, έχουμε ενεργοποιήσει κάποιους γεωτρήσεις που ήταν στην περιοχή των Μαλλίων. Κάποιες τις είχαμε κλειστές διότι περνάμε το νερό από το φράγμα. Αυτό πάει στην περιοχή της Παπατήτου, πάει τη Δεξαμενή. Και στην άλλη περιοχή που έχουμε που είναι στην Τίλισο, Κρουσόνα, Κέρι. Εκεί είχαμε αρκετές γεωτρήσεις κλειστές 4-5 χρόνια. Από το 2019 αυτές τις ενεργοποιήσαμε, όλα πάνε καλά, θα περιορίσουμε τις ποσότητες κάτω από τα 18.000 κυβικά ημερησίως. Λόγω της λειψιδρίας το φράγμα Ποσελέμη δεν μπορεί να δώσει τις ίδιες ποσότητες νερού που παίρναμε τα προηγούμενα χρόνια. Αναλυτικά πέρυσι πήραμε 3.500.000 κυβικά νερού. Φέτος προβλέπεται να πάρουμε 1.400.000. Προσπαθούμε τώρα τη low season, τους μήνες δηλαδή που δεν χρειαζόμαστε τόσες μεγάλες ποσότητες νερού, να τις καλύψουμε από τις γεωτρήσεις και τους μήνες αιχμής να δώσουμε αυτά τα κυβικά του νερού που θα μας, στο σύνολό τους που θα μας δώσουν από το Ποσελέμη. Πού να πούμε νερό? Οι παλιές γεωτρήσεις έχουν πειράξει αυτές. Δεν μπορούμε να ησυχούμε. Και τα δέντρα μας θα ξεραθούν. Με 18.000 κυβικά νερού την ημέρα, από 25.000 που ήταν πέρυσι, θα ιδρεύεται η πόλη του Ηρακλείου από το φράγμα Ποσελέμη, ενώ σχεδόν 1,5 εκατομμύριο κυβικά θα αντλήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου οι Δήμοι Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Μακάρι να έχουμε χιόνια στο οροπέδιο, γιατί από εκεί είναι εξαρτάται όλο το σύστημα. Ελπίζουμε όμως να αλλάξει κάτι. Να βρέξει. Και αν δεν βρέσει είναι δύσκολο. Όλοι μας γενικά. Και στον Δήμο Ηρακλείου ενεργοποιήθηκαν γεωτρήσεις μετά από 5 χρόνια. Ωστόσο αυτό που προβληματίζει τον Γιώργο Βουρεξάκη είναι τα σπασίματα αγωγών στις παλιές γεωτρήσεις των Μαλλίων και της Τηλίσου. Κάτι που σημαίνει ότι αν το φαινόμενο είναι συχνό στη διάρκεια του καλοκαιριού, τότε δημότες θα ζήσουν το μαρτύριο της αγώνας. Ευελπιστούμε να είναι τα προβλήματα ωρών και όχι ημερών. Αυτό προσπαθούμε. Μια φορά όλα τα συνεργεία τρέχουν, κάνουμε καλή δουλειά, κάνουν κάποια συμπληρωματικά έργα. Ευελπιστούμε να την περάσουμε όσο μπορούμε ανώδυνα. Άμα δεν βρέξει μέχρι τέλος του χρόνου, το πρόβλημα θα είναι σοβαρά. Το έχουμε δει στην Ιταλία, το έχουμε δει στην Καταλωνία, δηλαδή έχουν απαγορευτεί τα πάντα. Δηλαδή, θυμάμαι, έχω διαβάσει ότι στην Ισπανία απαγορεύεται να γεμίσει πισίνες.